Μάγδα μου, θέλουμε να μάθουμε πώς γίνονται τα χίλια χιλάρες. Θα τα δείξουμε χωρίς τώρα. Χωρίς να χρειαστεί κανείς να κάνει τίποτα γι' αυτό, αλλά ούτε να στεναχωριέται που δεν είναι τόσο μεγάλα τα χίλια του. Πώς θα τα κάνουμε λοιπόν ζουμεράκι ωραία, τραβηχτικά, έτσι, ερωτικά, σεξι, χιλάρες. Αυτά, θα κάνουμε το overlining, που είναι που ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω από το άνω χείλος. Η Maybelline έφερε μια καινούργια παλέτα σε δύο αποχρώσεις, τις κόκκινες και τις nude με ροζ αποχρώσεις. Η παλέτα μέσα έχει το primer, το οποίο, τι μας κάνει, μας ενυδατώνει τα χείλη. Μας ενυδατώνει τα χείλη, τα κάνει πιο matte. Θα τις τα κάνεις άσπρα δηλαδή. Όχι, 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 θα το απλώσω. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Βάζεις αυτό τώρα που είναι σαν κρεμούλα, δηλαδή. Μπράβο, με λίγα λόγια. Primer, που είναι πως βάζουν primer προσώπου για να αντέξει το μακιγιάζ στις ώρες. Το ίδιο και στα χείλη. Για και δεν σκάνε τα χείλια με αυτό. Καθόλου, τα ενυδατώνει. Α, και τα ενυδατώνει κιόλας. Και δεν μου λες μετά μολύβι θα βάλεις για να τις κάνεις περίγραμμα ή θα το κάνεις με κραγιόν. Η παλέτα μέσα έχει τα liners. Ποια έχει? Τα περιγράμματα. Παρακαλώ να μας τα λέτε στα ελληνικά. Τα περιγράμματα και τα χρώματα, τα οποία αυτά μπορούμε να αναμίξουμε μεταξύ τους ή να χρησιμοποιήσουμε και για κραγιόν αυτό, όπως θέλει κάθε μία. Αυτό όμως το περίγραμμα με πινελάκι θα μπορεί εύκολα να το κάνει μια γυναίκα. Έχει δικό πινέλο, ένα πολύ λεπτό, ένα πολύ μυτερό. Είναι και πιο σκληρό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν το χέρι μου πιάνει σε... Σε πινέλο. Ναι, σε πινέλο τώρα για περίγραμμα. Πάμε να δούμε. Ξεκινάμε με μια πιο σκούρα απόχρωση για να κάνω το contouring χιλιών. Εδώ. Θα τις το βγάλεις λίγο παρά έξω, έτσι. Αμέ. Θα τις τονίσω εδώ λίγο την καρδούλα πιο πολύ. Γιατί έχει περιθώρια για να βγει προς τα έξω. Εδώ. Αχ, τι ωραίες που είναι οι αφήσεις σας από πίσω. Καταπληκτικές. Μπράβο, Σταύρο, αυτό που βλέπω το πλάνο τώρα στο βίντεο wall, καταπληκτικό. Και το μάτι της κοπέλας από εδώ, αυτό εδώ, πω, στην αφήσα, αριστούργημα. Να το βάλω και το δικό μου δίπλα. Αλλά δεν μου το είπατε να τραβήξω 7 γραμμές και εγώ να το φτάσω μέχρι εδώ. Πώς θα γίνει. Οπότε, σχεδιάζουμε το περίγραμμα. Ποιο τη έχει βάλει, το πιο σκούρο σκούρο. Το πιο σκούρο μοβ και μετά τη βάλω το κόκκινο το ανοιχτό. Α, μπερδεύονται αυτά τα δύο. Αμέ. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι αναμίξει θέλουμε. Λοιπόν, ξέρει τι θέλω να μου πει, αγαπημένη μικρή μου Μάγδα, που είμαι σίγουρο δεν περιμένει να τα ακούσει. Όσον αφορά τα χείλια. Ναι. Δεν ξέρω, ρε κορίτσια, εσεί αν έχετε προσέξει από διάφορε φωτογραφίσει ότι κάνουν περίγραμμα σχέδιο χιλιού. Πολύ διαφορετικό από τα χείλια τους. Τι θέλω να πω. Άλλες τους αρέσουν να ενώνονται και να το κάνουν σαν καρδούλα. Το από πάνω λέω. Ναι. Έτσι εδώ, στρογγυλάμε. Άλλες το κάνουν πολύ μυτερό. Δύο μυτούλες επάνω. Εσύ, ας πούμε, θες να κάνεις εδώ στο ενδιάμεσο. Λίγο. Να σηκώνεται ναι, αυτό. Σαν να λέμε κάνουμε μια κουρμπίτσα εδώ για να σηκώνεται λίγο πιο πάνω. Ναι. Υπάρχει μόδα και σε αυτό. Ή κάθε μία απλά το κάνει έτσι όπως νομίζει ότι την κολακεύει καλύτερα. Κάθε μία ανάλογα πώς την κολακεύει για να φαίνεται πιο σαρκώδη. Δηλαδή, άλλη που δεν έχει έντονη καρδούλα, κάνει το μυτερό για να φανεί από την αρχή έντονο. Άλλες ξεκλέβουν λίγο από εδώ πάνω, όπως ξεκλέβω εγώ, το γεμίζω λίγο από ψηλά. Πάντως τα χείλια αλλάζουν τελείως αναλόγως με το τι περίγραμμα θέλετε να κάνετε. Άρα τι σχήμα θέλετε να τους δώσετε. Μεγάλα μεν, αφού έχετε κάνει το ωραίο σας μεγάλο περίγραμμα κτλ. Αλλά αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι δεν φαντάζεστε πόση διαφορά τα κάνει. Δοκιμάστε να βάψετε τα χείλια σας με διαφορετικούς τρόπους στο πάνω χείλι και θα μου πείτε μετά. Εγώ βάζω και καφέ περίγραμμα όταν βάζω το κόκκινο. Τα μπερδεύω. Εγώ το πιστεύεις ότι το περίγραμμα για αυτό το πολύ παλ ροζ που φοράω είναι καφέ σκούρο. Δεν φαίνεται, απλά είσαι σκουραίνει λίγο, αυτό σκουραίνει λίγο την περιοχή για να μην φαίνεται το δέρμα. Άμα το δεις, τσακωνόμαστε κάθε πρέπει με τη ρούλα μου, λέει ας το κάτω αυτό. Λέω αυτό θα βάλω και δεν το δεις καθόλου. Έχω βάλει και μολύβι ματιών. Αλήθεια. Το πιο σκούρο, ναι. Λοιπόν, εδώ τι έχεις κάνει τώρα, η γραμμή τι σημαίνει. Για να κάνω το contour χιλιών, να μου φαίνεται λίγο εδώ πιο έντονες, για να μου το μεγαλώσει αυτόματα, να μην βάλω μόνο ένα χρώμα και να φαίνεται flat. Οπότε τι έβαζα σκούρες γραμμές εδώ. Ναι. Θα τις αναμίξω με το πιο ανοιχτό. Τώρα θα τις βάλω από την παλέτα. Δείξε λίγο τι χρώμα βάζουμε τώρα. Βάζω αυτό. Ναι. Εδώ. Αυτό καφετίζει λίγο. Mm-hmm. Μαζί με το μοβ δίνει λίγο πιο καφέ. Μπορώ να σου βάλω και το πιο ανοιχτό αν θέλεις. Να στο φωτίσω παραπάνω. Από πού θα το βάλεις, πάνω από αυτό. Από εδώ πάνω, ναι. Μπορείς να κάνεις όσο ένα μίξ θέλεις. Κάτσε να πάρω ένα άλλο πινελάκι πιο καθαρό. Και ας βάλω αυτό που έχει και λίγο πιο πορτοκαλί. Βέβαια. Δώσε μας λίγο φωτάκι. Βέβαια. Ναι. Γιατί το έχει και το κορίτσι από πίσω στην αφίσα. Έχει το πιο αυτό σκούρο είναι. Και το φωτεινό. Βέβαια. Αυτό το κόκκινο πάντα, ρε παιδί μου, φωτίζει πάρα πολύ. Ωραίο το σκούρο, δεν λέω. Αλλά το και πού. Το κορίτσι έχει και μεγάλα χείλια, του τα μεγάλωσες κι άλλο, οπότε όσο σκούρο και να το κάνει, πάλι χιλάρες θα είναι. Αλλά μόλις μπει το κοκκινάκι μέσα, έρχεται και φωτίζει όλο.
τι. Για δες. Εδώ. Πολύ ωραίο. Και στο κέντρο των χιλιών, μέσα σε παλέτα έχει highlighter. Φωτεινή, για έξτρα λάμψη. Ξέρεις τι βλέπω, ε. Δεν έβαλες και στο άλλο. Σου βάλα εγώ από εδώ, το βλέπω πιο φωτεινό. Ναι, το ξέρω. Και το άλλο θα σου βάλω εγώ. Να βάψε βάλεις. Να βάφω. Γιατί το βλέπω, τη βλέπω τη διαφορά. Αυτό είναι το δικό σου σίγουρα. Ναι, έρχομαι από εκεί. Βάζεις εσύ στο κορίτσι και έρχομαι κι εγώ σε σένα. Πάμε. Έχετε δει εις τριπλούν μακιγιάζ. Ήρθε η ώρα. Άκ, καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, κοιτάω εγώ ψηλά. Έχω και μια ψευσκέλια. Αχ, μη στην πατήσε. Συγγνώμη. Δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι ήταν ζωντανή. Είναι φακίδες. Δεν μπορώ. Θα με πιάσουν τα γέλια. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε. Εδώ. Και έτσι βάζω εγώ το highlighter στο κέντρο των χιλιών. Το οποίο μπορεί να το βάλουμε και στο άνω χείλος. Δεν βλέπω βέβαια τι κάνω. Δεν πειράζει, ναι. Βλέπω εγώ τι έκανα. Τι ωραία. Μπορώ να σου βάλω και εδώ λιγάκι. Όσο εγώ που θες. Έτσι εδώ για να φωτίσει λίγο εδώ. Φιγούνι. Εκεί. Όχι, θα σου βάλω και παντού, εντάξει, είπαμε. Μη φωτίζω. Ναι, μη σε κάνουμε μην πια, είμαι βγαίνω δίπλα σου θα μπει. είπαμε. Να σου βάλω δύο πράγματα μέχρι εκεί. Και το συγκεκριμένο κονσίλερ καλύπτει ό,τι ατέλεια έχουμε κάτω από το μάτι. Λοιπόν, κάνει ωραία δουλίτσα το κονσίλερ. Κάτσε να βάλω κι εγώ λίγο. Εγώ τώρα δεν βλέπω τα χρώματα εδώ πέρα τι είναι. Το 22. Το 20 είναι πιο μπέζ. 20, κάτσε στο σταυρό. 20, 22. Και το γυρνάς έτσι. Όσο με το καφέ και να μην κάνουμε δουλειές λάθος, πολύ ωραία. Για βάζεις εσύ να βάζω κι εγώ. Λοιπόν. Κάτσε βάλω και το highlighter και στο πάνω χείλος. Εδώ. Φτιάξα. Α, πολύ ωραία. Μήπως έβαλα πολύ. Θέλει λίγη ποσότητα. Το κατάλαβα τώρα. Γιατί είναι αρκετά φωτεινό. Ωραία, κάνει και οικονομία. Α, όχι, έκανε δουλίτσα. Δες αυτό τώρα σε σχέση με αυτό. Σταύρο, εσύ πώς ασχολείσαι με το μακιγιάζ μου, πρέπει να μου το πεις. Ότι έπρεπε να βάλω λίγο, ώρα πριν. Θα τις βάλω κι εγώ τώρα. Αυτό είναι πολύ βολικό. Είναι μια σταλίτσα, το πετάς στην τζαντούλα, το έχεις παντού και στην τσέπη. Το έχεις άμα δεν έχεις μεγάλη τσάντα, δεν τρέχει τίποτα. Το περιμένανε γενικά το συγκεκριμένο πώς και πώς. Γιατί στο εξωτερικό γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Γιατί εξαφανίζει κύκλους, τις γραμμές που έχουμε από κάτω. Μπορούμε να το έχουμε όλη μέρα. Πολύ μ' αρέσει. Είναι και αυτό μέσα στο δώρο μας. Ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο, μπράβο. Και στο δώρο έχουμε και το καινούριο make-up, το cushion, το οποίο έχει στοιχεία νερού, γεμάτο αποτέλεσμα και έντονη κάλυψη. Είναι και αυτό μέσα. Στο δώρο. Να σου βάλω την καινούργια μάσκαρ τύπου Sap Angel. Α, έβαλα πριν. Καταπληκτική. Είναι πολύ καλή. Έβαλα στη ρίζα είχε μέσα, γιατί εμένα μου αρέσει εδώ, εδώ, βάθος να πηγαίνει. Το μαύρο. Να κάνει το σαν γραμμούλα, δηλαδή, από τη μάσκαρα. Hairline. Και αυτή η μάσκαρα που είναι έτσι το βουρτσάκι, της βολεύει πάρα πολύ. Ωραία είναι. Δείτε με ένα πέρα. Πολύ ωραία. Και δείτε το μάτι της. Σταυρούλη, δώσε λίγο εδώ. Και όσο βάζεις, τόσο δείχνει παραπάνω. Όχι, όχι. Είναι πολύ, πολύ δυνατή. Εδώ. Έχει πολύ λεπτό βουρτσάκι για να μας τις στενίζει, να μην μας τις κολλάει. Α, έχεις και τα αντίστοιχα με ροζ. Ναι. Θα δοκιμάσω. Αμέ, έχεις πινέλο. Έχει μέσα εδώ. Α, ωραία, εντάξει. Για να δοκιμάσουμε λίγο ροζάκι. Θέλω να τις βάλεις λίγο ακόμα κόκκινο εδώ. Αμέ. Όμως. Λίγο. Λοιπόν, για να δω. Εδώ. Και έχει πολύ μεγάλη διάρκεια συγκεκριμένη παλέτα λόγω του primer. Δεν μπορείς να φας, να πιεις, θα κάτσεις πάνω από 8 ώρες. Θα τις βάλουμε λίγο. Τις έβαλα κι εγώ στο κέντρο. Α, πολύ ωραίο. Καλά, ε, και το ροζ ωραίο είναι. Παιδιά, υπάρχει και παλέτα ροζ, ε. Και αυτή δίνουμε δώρο. Αυτή δείχνει μαζί τώρα. Το κόκκινο στο κορίτσι μας, το ροζ σε μένα. Και για έξτρα λάμψα θέλουμε κάτω από τα μάτια,
Θα βάλουμε καινούριο κονσίλερ. Θέλουμε, ναι. Τι είναι, άλλο κονσίλερ αυτό. Αυτό είναι εδώ για τα κόκαλα των ζυγωματικών. Δίνει έξτρα φως, ακόμη περισσότερη φωτεινότητα. Και μόνο το βάλουμε και στη μύτη και στο πηγούνι. Το ταμπονάρουμε με τα χέρια μας. Εδώ. Εδώ. Τα μποναριστά εδώ από τον κρόταφο και στα κόκαλα των ζυγωματικών. Ωραίο. Εδώ. Αυτό κονσίλερ είναι καθαρά για λάμψη. Και το βάζουμε εκεί μόνο. Στα κόκαλα των ζυγωματικών, στη μύτη, στο πηγούνι και θέλουμε και λίγο στο μέτωπο. Εδώ. Αχ, άρα εδώ να παίξω. Έλα. Πού είπε, εδώ. Εκεί. Εδώ. Παρακαλώ. Έλα. Ευχαριστώ. Και μπορούμε να το βάλουμε και στο τόξο του βλεφά, και στο τόξο του φρυδιού, κάτω ακριβώς από το φρύδι για έξτρα φωτεινότητα. Εδώ. Α, τις έβαλες εκεί, ε. Ναι, και στην εσωκόνχη μπορούμε να βάλουμε. Για δώστε μου το iPad, παρακαλώ, να δώσω τα δώρα μου. Κάτι μικρά κορίτσια μας περιμένουν εδώ. Μικρές χορευτριούλες που έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, και πολύ ωραίο. Τιμή. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να δοκιμάσω να παίξω κι εγώ με την παλέτα την κόκκινη. Εννοείται. Που είναι το κόκκινο που αγαπώ. Mm-hmm. Αλλά θέλω να δω αν θα τα καταφέρω με το, περίγραμμα. Με το περίγραμμα. Η παλέτα η ροζ που δοκίμασα καλά δεν υπάρχει. Το άσπρο μου είπες, όπως mm-hmm. βλέπουμε την παλέτα, ναι. είναι αυτό που πρέπει να βάζουμε πρώτα. Και μπορούμε και δηλαδή γενικά σε προετοιμάζει τα χείλια. Και σε αυτό. Οποιοδήποτε κραγιόν. Αυτό τι κάνει. Είναι η έξτρα λάμψη που βάζουμε στο κέντρο, αν τη χρειαζόμαστε. Αλλιώς στο δέντρο κέντρο του χειλιών. Εδώ. Κάτω τις βαλίνες. Εδώ κέντρο, κέντρο χιλιών. Εδώ, κάτω σου δείξω. Εδώ. Τα κάνει και λίγο πιο metallic. Τώρα βάζω κι εγώ. Α, να το ναι. Α, και στο ροζ το βλέπω. Θα φαίνεται πολύ ροζ. Α, μ' αρέσει. Γενικά με τη συγκεκριμένη παλέτα έχεις να παίξεις με όλες τις αποχρώσεις. Μπορείς να μην κάνεις το lip contouring, μπορείς απλά να παίρνεις τα χρώματα και να τα βάζεις. Το καλό με εσάς είναι ότι βγάζετε συνεχώς νέα προϊόντα. Ότι πάντα είσαστε μέσα σε οτιδήποτε καινούριο μπορεί να βγει ένα τιμηφίλιο. Mm. Πάντα μέσα στη μόδα και πάντα με πολύ καλές οικονομικές τιμές για να μπορούν και το 16χρονο κοριτσάκι που θέλει να έχει την παλέτα του και να παίζει με το κραγιόν του ή με τη μάσκαρα του κτλ. Να μην φοβάται. Μπράβο σας, μ' αρέσετε πολύ. Και γι' αυτό και πάντα θα σε ξαναπεριμένω, αγαπημένο μικρό κορίτσι. Πάμε κατευθείαν τώρα στο Instagram να σας δώσω τους τυχερούς μας φίλους που. Για κάτσε να δω, εδώ είμαστε, ναι, μέχρι στιγμής 70.000 φίλοι έχετε μπει και έχετε κάνει like. Μπράβο σας ρε κορίτσια, κατανοητό. Σας είπα ότι εδώ πέρα 4 θα κερδίσετε δώρο και μπαίνω αμέσως να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι 4. Μην μπαίνετε μαζί μου. Ο πρώτος είναι η Σίλια Σίνα. Η δεύτερη είναι η Σούλα Κουρσανίδου. Η τρίτη είναι η Σίση Μπαλούκα. Ποια είπα, η τρίτη? Mm, ναι. Και η τέταρτη, βγαίνω, πάω λίγο στα σχόλια που βλέπω εδώ, 16.000 σχόλια έχετε κάνει. Μπράβο σας, ρε κορίτσια. Λοιπόν, η τέταρτη είναι... Ανακατεύω, τα βλέπετε, ανακατεύω, αλλά κατεύω. Και λέω... Η Ιωάννα Παλαμιώτη είναι η τέταρτη και τελευταία μας φίλη από το Instagram. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάγδα μου. Πολύ μ' αρέσουν τα πράγματα που με έφερε σήμερα. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Τα χορεύεις.